Ανδρέας Κετής, να δούμε ποια είναι τα νεότερα, αν είχαμε περισσότερες κλήσεις σε βοήθεια, αν έχουμε σοβαρά περιστατικά. Καλησπέρα σας, κύριε Κετή. Καλησπέρα, κύριε Αργυρού. Λοιπόν, πού είμαστε? Μέχρι το πριν από λίγο διαβάζαμε για δεκάδες κλήσεις πολιτών, ζητούσαν βοήθεια. Ποια είναι τα δεδομένα μας? Πολύ σωστά αναφερθήκατε σε δεκάδες. Έχουμε φτάσει τις 90 συνολικά κλήσεις, με τις 80 να αφορούν την επαρχία Λευκοσίας, κυρίως στις περιοχές Έγκομης, Αγίου Δημητρίου και Στροβόλου. Ναι. Και τις άλλες 10 κάποια περιστατικά μεμονωμένα στην επαρχία Λεμεσού και στον επιχώρου επιχειρησιακής ευθύνης της ΕΜΑΚ. Από εκεί και πέρα αυτά είχαν να κάνουν με αντλήσεις οβρίων υδάτων από υπόγειους ή υπόγειους χώρους αλλεποστατικά. Υπήρξαν αρκετές διανοίξεις οχετών οβρίων υδάτων, ως επίσης και πάρα πολλές περιπτώσεις οχημάτων με επιβαίνοντες που χρειάστηκε να τους διασώσουμε. Ειδικά το απόγευμα ήταν πάρα πολλές οι περιπτώσεις με σοβαρότατα δυνητικούς κινδύνους και σε κάποιες περιπτώσεις παρασύρθηκαν οχήματα με βαίνοντες και σε απόσταση 30 μέτρων. Ναι. Χωρίς ευτυχώς να τους βρούμε ήταν ακέραιους. Αυτά τα περιστατικά που καταγράφηκαν, κύριε Κετή, αν έχετε την ενημέρωση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλη ροή των πληροφοριών κοντά σας τις τελευταίες ναι. ώρες. Αυτά τα περιστατικά είναι περιστατικά που συνέβησαν σε κεντρικές αρτηρίες, σε κύριες αρτηρίες ή σε... Κοιτάξτε, να σας πω, κύριε Αργυρού, γι' αυτό είμαι και λίγο έντονος. Υπήρξαν κάποια μεμονωμένα περιστατικά και σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως παρά το κινητήριο Μαρονιδό στην Αυτούπολη ή ναι. Σε άλλους, και παρά τη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου. Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις που υπήρξε πολύ σοβαρός κίνδυνος. Όταν οδηγοί κάτω από τέτοιες περιστάσεις προσπαθούσαν να διέρθουν κήτες ποταμών. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσουμε, δεν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε ως περιοριστική υπηρεσία αυτό το οποίο γίνεται. Με σοβαρότατους κίνδυνους να θέσουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ειδικά στις περιπτώσεις διακίνησης και ειδικά στους χώρους στους οποίους δεν έχουμε οπτική επαφή με το δόστρωμα, δεν βλέπουμε καν τα όρια του δρόμου, και αυτή τη στιγμή με τις προχωρητώσεις τις οποίες έχουμε υπάρχει και ορμητικότητα των οβρίων υδάτων, και σας είπα, υπήρχαν περιπτώσεις που παρασύρθηκαν οχήματα σε αρκετή απόσταση. Ευτυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε οποιοδήποτε δυσάρεστο σύμπαν. Αλλά κάλλιστα θα μπορούσε να είχαμε, όπως αξιολογούμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ειδικά άρα, λοιπόν, την εθερμή παράκληση... Δεν πρέπει να υποτιμάμε τον κίνδυνο, κύριε Κετή, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν πρέπει να υποτιμάμε τον κίνδυνο. Καθόλου. Βέβαια, καθόλου. Ξέρετε κάτι, δεν είμαστε και μαθημένοι κιόλας να μας βρέχει και να γινόμαστε Βενετία. Νομίζω ότι στη βάση της αλλαγής των κλιματολογικών συνθηκών και της κλιματικής κρίσης πλέον που περνάμε, πρέπει να το αφομοιώσουμε και πρέπει να μάθουμε κάποια πράγματα πλέον να τα τηρούμε. Υπάρχουν Έτσι. Κίνδυνοι πλέον. Και αυτό Έτσι. Πρέπει να το, ως λαός να το έχουμε υπόψη μας. Συνεπώς καταλαβαίνουμε ότι θα είμαστε πολύ προσεκτικοί, από όσα μας είπε και προηγούμενα ο κύριος Νικολαίδης, τουλάχιστον μέχρι αύριο το απόγευμα, όπου θα υπάρχει έτσι αυξημένη βροχόπτωση και επομένως θα έχουμε συσσωρεύσεις νερών. Ήθελα να ρωτήσω, είχαμε οικίες να έχουν πλημμυρίσει, καταγράφηκαν τέτοια περιστατικά, κύριε Κετή, πήγατε, βοηθήσατε? Ναι. Υπήρχαν περιπτώσεις που ανταποκριθήκαμε για αντλήσεις οβρίων υδάτων. Ναι, αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω. Συν τα άλλα περιστατικά που στην αρχή της συνομιλίας μας αναφέρθηκα. Απλά εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι, και θέλω να το κατανοήσει ο κόσμος και να μας κατανοήσει, έχουμε ανακαλέσει προσωπικό, θα εργάζεται όλη τη διάρκεια νύχτας, υποστηριζόμαστε στεναρά από την αστυνομία, επίσης από την πολιτική άμυνα, από εθελοντικές ομάδες όπως το ΕΤΕΑ, όπως το Support CY, το Reaction, την SOS ομάδα του Μητρόπολης Κύκου, την πολιτική άμυνα, δεν θυμάμαι αν την ανέφερα ξανά. Απλά εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι γίνεται ιεράρχηση, κύριε Αργυρού. Και να μας κατανοήσει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να αφήσουμε έναν όχημα το οποίο παρασύρεται πίσω για να ανταποκριθούμε σε ένα σπίτι ή σε έναν υποστατικό που μπορεί να έχει 3 εκατοστά ή 4 εκατοστά νερό και να μην μπορούμε καν να βοηθήσουμε, διότι δεν υπάρχει και ο εξοπλισμός για να βοηθήσουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Τι εννοείται δεν υπάρχει ο εξοπλισμός? Δεν μπορεί ένας εξοπλισμός πυροσβεστική να τραβά 2 εκατοστά νερό που μία νοικία και ο ένοικος να απαιτεί επιτακτικά την πυροσβεστική να είναι εκεί, ουσιαστικά για να σκουπίσει την οικία, κύριε Αργυρού. Α,
Αυτό είναι. Αυτό θέλω να τα κατανοήσω. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που μετρά πρώτα είναι η ασφάλεια των πολιτών, η ανθρώπινη ζωή. Άρα, ναι, πρώτα θα πάτε να απεγκλωβίσετε κόσμο από αυτοκίνητα που κινδυνεύουν. Και συγχαρητήρια κιόλας και στο μέλος της αστυνομίας. Δεν δίστασε, τον είδαμε, ο άνθρωπος επιχείρησε να σώσει με ίδιο κίνδυνο τη γυναίκα που εγκλωβίστηκε με στα ορμητικά νερά. Λοιπόν, κύριε Κετή, σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Αργυρού, θέλω πολύ να το κατανοήσει αυτό το πράγμα ο κόσμος, ότι ο κίνδυνος της ζωής είναι περάν όλων και ότι σε έναν πλημμυρισμένο χώρο που ήδη έχει πλημμυρίσει δεν μπορεί να κάνεις και κάτι ιδιαίτερο. Σε όλους θα ανταποκριθούμε και όλοι θα έχουν τη συμπαράστασή μας ανάλογα με τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχουν. Έτσι, σταθμίζεται ο κίνδυνος και είπαμε προέχει ανθρώπινη ζωή. Σας ευχαριστώ, κύριε Κετή. Φαντάζομαι και στις επόμενες ώρες σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας θα είμαστε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.